θέλω να σας ευχαριστήσω που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας και παίρνετε μέρος σε αυτή τη συνέντευξη τύπου. Θέλω να εκφράσω τη χαρά μας που μια τόσο σημαντική διοργάνωση, όπως είναι το Θερινό Πανεπιστήμιο, που συνδιοργανώνουν το Κόμμα Ευρωπαϊκής Αριστεράς και το δίκτυο Transform, διεξάγεται στην περιοχή μας. Θέλω να καλωσορίσω τις συντρόφισσες και τους συντρόφους του δίκτυου Transform και των κομμάτων που συμμετέχουν στο Κόμμα Ευρωπαϊκής Αριστεράς, καθώς και στους συντρόφους μας και τις συντρόφισσες από τον συνασπισμό πανελλαδικά, που παίρνουν μέρος σε αυτή τη διαδικασία. Θα τοποθετηθούν η συντρόφισσα Μαϊτέ Μολά, αντιπρόεδρος του Κόμματος Ευρωπαϊκής Αριστεράς και υπεύθυνη διεθνών σχέσεων του Κομμουνιστικού Κόμματος Ισπανίας, ο σύντροφος ο Χάρης Βολέμης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του δίκτυου Transform Europe, το οποίο είναι ένα δίκτυο ερευνητικών ιδρυμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και τέλος, ο σύντροφος ο Δημήτρης Οβίτσας, γραμματέας του Συνασπισμού της Αριστεράς των Κινημάτων και της Οικολογίας. Μετά από τις τοποθετήσεις αυτές, μπορούν να ακολουθήσουν ερωτήσεις και απαντήσεις. Θα ξεκινήσουμε με τη συντρόφισσα Μαϊτέ. Bueno, pues. Buenos días, compañeras y compañeros. En primer lugar, quiero agradecer a la organización local por haber organizado esta universidad en un momento tan especial para Syriza y para el pueblo griego. Καλημέρα, συντρόφισσες και σύντροφοι. Πρώτα θα ήθελα να ευχαριστήσω την τοπική οργάνωση που μας κάλεσε και να μιλήσω πως είναι μια σημαντική ημέρα για μας και για την Ευρωπαϊκή Αριστερά. Y quiero agradecerlo no solamente en nombre propio, sino en nombre de la Comisión Ejecutiva del Partido de la Izquierda Europea y del presidente del partido, Pierre Logan. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω εκ μέρους της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματός μας, αλλά και εκ μέρους του Pierre Laurent της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Para quien no conozcáis el Partido de la Izquierda Europea, yo creo que debéis saber que somos un partido de más de 30 partidos, de unos 37 partidos a nivel europeo entre observadores y miembros. Για όσους δεν ξέρετε, το Κόμμα Ευρωπαϊκής Αριστεράς, είμαστε ένα κόμμα που απαρτίζεται από 30 κόμματα, συνολικά 37 κόμματα, 7 παρατηρητές. Και además de evidentemente ser un partido que está en contra del neoliberalismo, que es laico, que está por la igualdad de hombres y mujeres, que está contra el imperialismo, además de todo eso. Είμαστε ένα αντιμπεριαλιστικό κόμμα, υπερασπιζόμαστε την ισότητα των φύλων. Además de todo eso, es un partido que está acostumbrado a funcionar por consenso. Και είμαστε ένα κόμμα που δεν δημιουργεί με βάση πλειοψηφίας μειοψηφίας, αλλά με συμφωνία μεταξύ όλων. Creo que es un ejemplo muy importante para los pueblos de Europa que demostremos que los partidos, aunque tengamos diferencias políticas, podemos trabajar juntos y hacer políticas comunes. Υπάρχουν κάποιες διαφωνίες, αλλά παρά τις διαφωνίες μπορούμε να δουλέψουμε όλοι μαζί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Creo que somos un buen ejemplo de cómo sin sectarismos la izquierda europea puede trabajar junta. Πιστεύω ότι είμαστε ένα παράδειγμα για την Ευρώπη που αποδεικνύει ότι χωρίς σεκταρισμούς η ευρωπαϊκή αριστερά μπορεί να δουλέψει ενωμένα σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο. Dentro de las actividades del Partido de la Izquierda Europea para este año, una de las fundamentales es esta Universidad de Verano. Μία από τις δραστηριότητες που ακολουθεί το Κόμμα Ευρωπαϊκής Αριστεράς είναι αυτό που κάνουμε σήμερα εδώ πέρα, η συνάντηση που διοργανώνουμε κάθε καλοκαίρι. No quiero hablar del contenido de la Universidad de Verano, que lo va a hacer mucho mejor que yo, mi compañero Haris Golemis. Δεν θα μιλήσω για τις δραστηριότητες του Πανεπιστημίου του Θερινού. Αυτό θα ασχοληθεί ο σύντροφος Χάρης Γολέμης. Pero sí quiero decir que este es un centro donde jóvenes, mujeres, compañeros en general de docenas de países europeos demuestran cómo la izquierda trabaja junta, cómo discute y cómo podemos trabajar en conjunto y dar alternativas. Αλλά θα ήθελα να δηλώσω ότι είμαστε εδώ πέρα γίνονται, συναντιόμαστε σύντροφοι, συντρόφισσες, άντρες, γυναίκες και δουλεύουμε συλλογικά για την κατασκευή της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. La izquierda está aumentando en toda Europa a nivel institucional, en Grecia, en Francia, en España. Η αριστερά αυξάνει σημαντικά τις δυνάμεις στην Ευρώπη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στην Ελλάδα, στην Γαλλία, στην Ισπανία. Pero para acabar con la crisis, la izquierda debe conseguir unirse con los movimientos sociales,
con los sindicatos para poder llegar a gobernar. La izquierda tiene que gobernar. Όμως για να πετύχουμε τους στόχους μας πρέπει να συνεργαστούμε με τα κοινωνικά κινήματα, να παλέψουμε σε καθημερινή βάση, να είμαστε ενωμένοι με τα συνδικάτα και να μπορούμε να κυβερνήσουμε, γιατί πρέπει να κυβερνήσουμε. Este trabajo que estamos haciendo entre todos y todas se va a demostrar pronto, porque no puede ser que en España, en Grecia, haya un 52% de jóvenes en paro, que los inmigrantes estén encima de la mesa y el racismo aumentando. El pueblo acabará más pronto que tarde consiguiendo parar esto y conseguiremos que haya una izquierda en el poder que sea capaz de lo fundamental, que es, además de hacer la revolución, sobre todo cambiar ahora las condiciones de la gente. Γιατί, διότι δεν γίνεται να ζούμε σε μια Ευρώπη στην οποία το 50% των νέων, τουλάχιστον στην Ελλάδα και στην Ισπανία, να είναι άνεργοι, να υπάρχει ρατσισμός, να υπάρχει ξενοφοβία. Και δεν θα πετύχουμε μόνο την επανάσταση, αλλά πρώτα θα ξεκινήσουμε από, από αυτή την κρίση. Θα καταφέρουμε. Y termino diciendo que el Partido de la Izquierda Europea va a lanzar a partir del mes de septiembre una gran iniciativa ciudadana para sobre todo denunciar a la banca pública y ver cómo es posible hacer otra distribución del dinero en Europa, no la de la Troika, no los memorándums, no lo que están haciendo ahora con nosotros. Esa iniciativa es muy importante y la presentaremos en Atenas allá por la fiesta de Sinaspismos. Και από τους εταίρους θα συναντηθούμε για να μιλήσουμε για την, για την αδικία και να μιλήσουμε για την αδικία που προκαλούν οι τράπεζες, η Τρόικα, οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές και θα τα πούμε στην Αθήνα από τους εταίρους. Muchas gracias de una comunista española a tantos compañeros y compañeras con los que trabajar juntos es un auténtico honor. Gracias. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω από την ψυχή μου, σαν κομμουνίστρια, και θα είμαστε μαζί στους δρόμους και θα τα πούμε συντόμως. Gracias. Ευχαριστώ πολύ. Προφανώς θα πω το όνομά μου, γιατί από σήμερα, από ό,τι καταλαβαίνω, θα γίνω διάσημος μετά από αυτή τη συνέντευξη τύπου. Λέγομαι Χάρης Γολέμης, είμαι διευθυντής του Ινστιτούτου Νίκος Φουλαντζάς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου Transform, ένα δίκτυο ερευνητικών Ινστιτούτων, το οποίο έχει αυτή τη στιγμή 17 περίπου μέλη από πολλές χώρες της Ευρώπης, όπως ανέφερε προηγουμένως ο σύντροφος Καστρινάκης. Θα ήθελα να πω δύο πράγματα σε σχέση με το Ινστιτούτο, σε σχέση με το Θερινό Πανεπιστήμιο, αρχίζοντας με τις ευχαριστίες που είμαι υποχρεωμένος και όχι τυπικά υποχρεωμένος να δώσω σε όσους βοήθησαν στη διοργάνωσή του. Την Οργανωτική Επιτροπή, τη Διεθνή Οργανωτική Επιτροπή, στην οποία μετήχε η Μαϊτέ, η Βάλτραου και άλλοι σύντροφοι και συντρόφισσες από τις άλλες χώρες της Ευρώπης μαζί με Έλληνες εκπροσώπους και κυρίως το ελληνικό της τμήμα, το Γιάννη τον Μπουρνού, την Ατάσα τη Θεοδωρακοπούλου, εκπροσώπους της εκτελεστικής γραμματείας του κόμματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, αλλά και τους συνεργάτες και τις συνεργάτριες του Ινστιτούτου Νίκος Φουλαντζάς και του Συνασπισμού, που για μήνες ολόκληρους και εν μέσω προεκλογικής περίοδου έδωσαν τα πάντα για την επιτυχία αυτού του Πανεπιστήμιου, και σας διαβεβαιώνω ότι δεν είναι μια καθόλου εύκολη υπόθεση. Θα μαζευτούμε εδώ από σήμερα, ήδη κάποιοι έχουμε αρχίσει να ερχόμαστε από τις προηγούμενες μέρες και να συζητούμε μεταξύ μας, περίπου 400 άτομα από όλες τις χώρες της Ευρώπης, από 25 χώρες. Το Πανεπιστήμιο θα έχει 25 σεμινάρια, στα οποία θα συμμετάσχουν περίπου 130 ομιλητές και ομιλήτριες. Νομίζω ότι είναι ένας εντυπωσιακός αριθμός. Και τα θέματα στα οποία θα επεκταθούμε καλύπτουν κάθε πλευρά
των ιδεολογικών, πολιτικών και προγραμματικών συζητήσεων που γίνονται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Αριστερά. Θα συζητήσουμε σε ένα κλίμα ειλικρινές, απόλυτα ελεύθερο μεταξύ μας, τις συμπτώσεις και τις διαφορές μας σε όλα τα ζητήματα, ξεκινώντας από αυτά που αφορούν την Ευρωζώνη, την εξέλιξη της πολιτικής κατάστασης στην Ευρώπη, μέχρι ζητήματα μετανάστευσης, κουλτούρας και γενικότερα προβλήματα στρατηγικά που ξεπερνούν τον ορίζοντα του σημερινού συστήματος και μιλούν από τώρα για ένα σοσιαλισμό με ελευθερία και δημοκρατία. Δεν θέλω να σας απασχολήσω περισσότερο, αισθάνομαι ιδιαίτερα περήφανος και χαρούμενος που βρίσκομαι αυτές τις μέρες εδώ, αν και χάνουμε τις διακοπές μας όσοι τρέχουμε για την επιτυχία αυτού του γεγονότος, και θέλω και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την τοπική οργάνωση του συνασπισμού αλλά και τον ΣΥΡΙΖΑ της περιοχής για τη βοήθεια που έχει δώσει στη διοργάνωση αυτού του σημαντικού γεγονότος. Καλημέρα για μένα. Θέλω να σας διαδώσω ότι όλοι ζούμε ιστορικές στιγμές. Είναι πολύ σημαντικό να καταγράφετε τα στάδια που περνάνε αυτές τις στιγμές που οδηγούν σε μια ανατροπή και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Πάντοτε το θερινό πανεπιστήμιο του κόμματος Ευρωπαϊκής Αριστεράς και του Transform αποτελεί μια πρώτη τάξεως ευκαιρία για να συναντηθούν οι αγωνίες, οι θέσεις, οι εμπειρίες των κομμάτων της Ευρωπαϊκής Αριστεράς και να προσπαθήσουμε να τις συνθέσουμε σε μια κοινή συνισταμένη, ενός τιτάνιου αγώνα που διεξάγουμε για την επαναθεμελίωση της κοινής ευρωπαϊκής ιδέας. Όταν στο κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς επιλέξαμε να φιλοξενηθούν οι εργασίες του Θερινού Πανεπιστημίου 2012 στην Ελλάδα, στο μυαλό μας ήταν η Ελλάδα ως πειραματόζωο μιας βάρβαρης πολιτικής λιτότητας. Η Ελλάδα των πλατιών, των μεγάλων αγώνων και των αγωνιστικών παραδόσεων και εμπειριών. Σήμερα η συγκυρία μας επιτρέπει να πούμε πως το Θερινό Πανεπιστήμιο φιλοξενείται στην Ελλάδα των μεγάλων επιτυχιών της αριστεράς. Όπως όλοι γνωρίζετε, ο ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο στις πρόσφατες εκλογές αναδείχθηκε αξιωματική αντιπολίτευση απέναντι σε μια μνημονιακή τρικομματική κυβέρνηση. Αντιλαμβανόμαστε πλήρως πως οι ευθύνες μας αυξάνουν με γεωμετρική πρόοδο απέναντι στην ελληνική κοινωνία, τους εργαζόμενους, τους άνεργους, τους μικρομεσαίους, τους αγρότες, τη νέα γενιά. Οι πολίτες που μας εμπιστεύτηκαν με την ψήφο τους, αλλά και όσοι και όσες δεν μας ψήφισαν, απαιτούν από εμάς να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά τους στην εργασία, τη στέγη, την τροφή, την υγεία, την εκπαίδευση, την πρόσβαση στην ενέργεια και στον πολιτισμό. Συγχρόνως, απαιτούν από εμάς να προβάλλουμε ένα ριζοσπαστικό εναλλακτικό πρόγραμμα που θα βγάζει τη χώρα από την κρίση, ένα πρόγραμμα αναπτυξιακό, προσιλωμένο στην εξυπηρέτηση των κοινωνικών αναγκών. Αυτό κάνουμε με ακόμα μεγαλύτερη πια δύναμη και ακόμα πιο ασίγαστο πάθος. Συγχρόνως έχουμε πλήρη επίγνωση πως αυξάνουν οι ευθύνες μας διεθνώς και ιδιαίτερα στο πεδίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκατομμύρια μάτια από όλο τον κόσμο και κύρια από την Ευρώπη κοιτάζουν προς τα εμάς. Εκατομμύρια καρδιές συντονίζουν τον παλμό τους με τις δικές μας καρδιές. Τα προηγούμενα χρόνια δεχτήκαμε πολλά ζεστά κύματα αλληλεγγύης από όλη την Ευρώπη. Τη χρειαζόμαστε ακόμα αυτή την αλληλεγγύη, αλλά χρειάζεται να αναπτύξουμε και τη δική μας στους αγωνιζόμενους λαούς της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της Ιταλίας, αλλά γιατί όχι και του Βελγίου, της Ολλανδίας και της Γερμανίας. Θα προσπαθήσουμε στις εργασίες του Θερινού Πανεπιστημίου να μεταφέρουμε την εμπειρία μας, τα συμπεράσματά μας, τον τρόπο που οργανώνουμε τη δράση μας, τον τρόπο που συμβάλαμε
σαν ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο στην ανάπτυξη των αγώνων. Γιατί κατανοούμε πως σε όλη την Ευρώπη δίνουμε σήμερα ένα κοινό αγώνα. Από τη μια μεριά είναι οι χρηματαγορές, οι τραπεζίτες, το κεφάλαιο και οι πολιτικοί εκφραστές του, με πρώτη-πρώτη την κυβέρνηση της Γερμανίας και την επικεφαλής της, την κυρία Μέρκελ. Αυτοί ακολουθούν με συνέπεια τον νεοφιλελεύθερο δογματισμό και απαιτούν και επιτηρούν βαθιές συντηρητικές τομές στο ευρωπαϊκό κοινωνικό κεκτημένο. Αποβλέπουν σε μια συνεχή συμπίεση των εργατικών, κοινωνικών και δημοκρατικών δικαιωμάτων. Πυθύνιος αρρωγός αυτής τους της προσπάθειας όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις, οι μνημονιακές. Και βεβαίως και η σημερινή ελληνική κυβέρνηση. Τώρα που κατακάθισε ο κουρνιαχτός των εκλογών, η κυβέρνηση της ελληνικής τρόικας, τον κύριο Σαμαρά, Βενιζέλου και Κουβέλη, δείχνει το πραγματικό της πρόσωπο. Αυτό που ψευδολογούσε ενσυνείδητα πριν τις εκλογές, αυτό που τρομοκρατούσε το λαό, αυτό που σκύβει το κεφάλι στις απαιτήσεις των δανειστών, αυτό που επιχειρεί νέα μέτρα εσωτερικής υποτίμησης στην οικονομία, λαφυραγώγηση της δημόσιας περιουσίας, παράδοσης της γης, αλλά και της κυριαρχίας. Από την άλλη μεριά, όμως, είμαστε όλοι εμείς το 99% της κοινωνίας. Ξεδιπλώνουμε την αντίσταση και τη μεταξύ μας αλληλεγγύη σε όλη την έκταση του πεδίου, στο οποίο εξελίσσεται η νεοφιλελεύθερη επίθεση και συγχρόνως προβάλλουμε ένα ριζοσπαστικό, ρεαλιστικό, εναλλακτικό πρόγραμμα για την Ελλάδα και όλη την Ευρώπη, συμβάλλοντας ο καθένας και η καθημιά από τη δική του μεριά σε ένα ευρωπαϊκό όλο. Το μέγιστο καθήκον για το ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο είναι να ολοκληρώσει το βήμα που άνοιξε στις 6 του Μάη και στις 17 του Ιούνιου. Να διεκδικήσει και να επιτύχει το σχηματισμό αριστερής κυβέρνησης στην Ελλάδα. Το διαρκώς επικαιροποιούμενο πρόγραμμά μας έχει ήδη πάψει να είναι μια απλή προγραμματική πρόταση. Γίνεται η υλική ανάγκη για τη σωτηρία της πατρίδας και της κοινωνίας. Γίνεται ανάγκη για μια ουσιαστική στροφή της ίδιας Ευρώπης στην κατεύθυνση της υπακοής, στο μυριόστομο αίτημα, την κρίση να την πληρώσουν αυτοί που τη δημιούργησαν. Η Σύνοδος του Προεδρείου του Κόμματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, τρεις μέρες πριν στην Αθήνα, έκανε συγκεκριμένα βήματα ώστε να ενοποιηθούν οι προτάσεις των κομμάτων της αριστεράς σε ένα ενιαίο όλο στην προοπτική μιας πραγματικής ευρωπαϊκής πολιτικής και κοινωνικής ενοποίησης στην υπηρεσία των λαών. Υποστηρίζουμε πως η έξοδος από την κρίση απαιτεί το ριζικό μετασχηματισμό της νεοφιλελεύθερης αρχιτεκτονικής της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την επαναθεμελίωση της Ευρώπης με πρώτο σταθμό τη δημιουργία τραπεζικού συστήματος υπό δημόσιο δημοκρατικό έλεγχο και με πρώτο στόχο τη δημιουργία Ευρωπαϊκής Δημόσιας Τράπεζας που θα προωθεί την κοινωνική ανάπτυξη, την οικολογία και την αλληλεγγύη. Το κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς προχωρά στην υλοποίηση από το Σεπτέμβριο καμπάνιας για τη συγκέντρωση 1 εκατομμυρίου υπογραφών όσες απαιτούνται για να συζητηθεί το αίτημα στο Ευρωκοινοβούλιο και στην Κομισιόν. Κλείνοντας, θέλω να σας καλέσω να παρακολουθήσετε τις πολύ ενδιαφέρουσες εργασίες του Θερινού Πανεπιστημίου, να τις μεταφέρετε μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στο όσο δυνατόν περισσότερο στον ελληνικό λαό και να συλλέξετε ενδιαφέρουσες αναλύσεις και προτάσεις. Σας ευχαριστώ.